Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Μας αξιώνει ο Θεός και είμαστε πάλι κοντά σας, τους αγαπητούς φίλους και ακροατές. Και θυμόμαστε πάντα τις καλές συμβουλές, τις προτροπές με καλοσύνη και με καλή πρόθεση και συνεχίζουμε όσο μπορούμε εδώ την περίπτωση. Και θα δούμε σήμερα την οδή της Θεοτόκου. Είναι μια προσευχή που την έχουμε πάντοτε υπόψη μας και είναι προσευχή την οποία ακούμε πολύ συχνά στην Εκκλησία μας, αλλά περισσότερο στις δικές μας προσευχές, τις πρωινές και τις βραδινές, ιδίως στην πρωινή προσευχή, υπάρχει αυτή η οδή της Θεοτόκου. Ανυμνεί και δοξάζει η ψυχή μου το μεγαλείο του Κυρίου. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο, λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο και στο στίχο 44 του Λουκά. Είναι λοιπόν η περιοχή στην οποία πέρασε ο Θεοτόκος. Αφού έκανε μια πορεία 4-5 ημερών, εισέρχεται, όπως μας λέει, στον οίκο της Ζαχαρίας και του Ζαχαρία και της Ελισάβετ και μας λέει ότι εισπάσε το, αγκαλιάσε δηλαδή, αγκάλιασε και φίλησε την Ελισάβετ η Θεοτόκος και της ευχήθηκε να έχει ειρήνη. Η Ελισάβετ, μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, όπως όταν άκουσε τον ασπασμό αυτό της Μαρίας και άκουσε τις λέξεις του χαιρετισμού της Παρθένου, αισθάνθηκε ότι μέσα του εσκύρτησε το βρέφος, μέσα της, μέσα στην κοιλιά της το βρέφος, ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Και το σκύρτημα αυτό του βρέφους, όπως ξέρουμε, είναι ένα συνηθισμένο σκύρτημα που έχουν τα παιδιά μέσα στην κοιλιά της μητέρας τους, αλλά εδώ δεν ήταν φυσικό φαινόμενο, αλλά υπερφυσικό. Γιατί? Διότι μετά το 6ο έτος συνήθως αισθάνονται 5ο με 6ο έτος, ενώ εδώ, 5ο με 6ο μήνα, ενώ εδώ είναι λιγότερο, αλλά μας λέει ότι γέμισε με Πνεύμα Άγιο η Ελισάβετ και τότε τι κάνει, αναγνωρίζει με το Πνεύμα το Άγιο τη Θεοτόκο ως μητέρα του Θεού. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Θα είσαι δοξασμένη ανάμεσα στις γυναίκες και επίσης δοξασμένος θα είναι και ο Χριστός που έχεις μέσα στα σπλάχνα σου, ο καρπός αυτός της κοιλίας σου. Και η Ελισάβετ συνεχίζει, πόθεν με τούτο ή να έλθει η μήτηρ του Κυρίου προς μου. Πώς γίνεται αυτό να έρθει η μητέρα του Κυρίου μου κοντά μου? Για ποια δηλαδή προσωπική μου αρετή καταδέχτηκε η ίδια η μητέρα του Κυρίου μου να έρθει προς συνάντησή μου? Τη λέει μητέρα του Κυρίου η Ελισάβετ, η οποία είναι εμπνευσμένη από το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν, ξέροντας ο Λουκάς τι λέει, το Άγιο Πνεύμα ομολογεί την Παναγία σαν μητέρα του Θεού. Και λέει, να, μόλις με φίλησες και άκουσα τη φωνή σου, το παιδί μέσα στην κοιλιά μου σκύρτησε, τεινάχτηκε, πετάχτηκε, κινήθηκε με χαρά, εναγαλιάσει. Εκείνη λοιπόν, η οποία πίστεψε και συγκατετέθη στα λόγια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, αυτή λοιπόν τώρα η Παρθένος έρχεται και ακούει τα λόγια αυτά εκ του Αγίου Πνεύματος από το στόμα της Ελισάβετ, της συγγενής της. Είναι λοιπόν σημαντικό στοιχείο αυτό για την αξία της Παρθένου, της Θεοτόκου, της Κυρίας των Αγγέλων, αυτήν που εμείς σεμνινόμεθα τόσο πολύ και αιρετική καθόλου. Μεγαλύνει λοιπόν, λέει η Παναγία, η ψυχή μου τον Κύριο και εγαλίασε το πνεύμα μου, επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, ειδού γάρα από τον ήλ μακαριούσιν πάσε γενέκου. Ανυμνεί η ψυχή μου τον Κύριο, διότι έλειψε ερμενές βλέμμα στη μικρότητα και ασημότητά μου, μαζί δε τρεμπέλας, που είμαι δούλη του. Για τούτο ειδού από τώρα τον μακαρίζουν όλοι οι γενναίες των πιστών. Ότι επίησε με μεγαλείο δυνατός και άγιο το όνομα αυτού και το έλεος αυτού από γενναία της φοβουμένης αυτών.
Επίσης, κράτος εμβροχήν είναι αυτού. Διεσκόρπισε υπερηφάνους, διανία καρδίας αυτών. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς. Φινώντας ενέπληση αγαθών, πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς. Αντιλάβει το Ισραήλ παιδός αυτού μισθήν ελέους. Καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρμα του αυτού, το σπέρμα του αυτού εις τον αιώνα. Το σπέρμα του Αβραάμ είναι ο Χριστός. Έμεινε η Μαριάμ λοιπόν εκεί τρεις μήνες και επέστρεψε μετά στο σπίτι της. Είδαμε λοιπόν εδώ την επίσκεψη της Ελισάβετ. Και όπως ξέρουμε αγαπητοί φίλοι, σήμερα όλοι οι άνθρωποι επισκέπτονται τους συγγενείς τους και ανταλλάσσουν φιλοκρονήσεις και συζητούν για τα διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν. Αλλά ας δούμε τώρα σε εμάς αυτό το ανάλογο. Ας δούμε πρώτα-πρώτα την επίσκεψη της Θεοτόκου. Εδώ έχουμε τέσσερα πρόσωπα. Και λέω πρόσωπα διότι και τα παιδιά μέσα στη δουλειά της μάνας είναι σχηματισμένα πρόσωπα, είναι προσωπικότητες. Για το Θεό μετράνε σαν άνθρωποι. Γι' αυτό είπαμε και η έκφραση ότι είναι φόνος. Διότι άμα τη συλλήψει το άνθρωπο, είναι άνθρωπος. Άμα τη συλλήψει, μόλις συλληφθεί, είναι άνθρωπος. Άρα έχουμε δύο μητέρες και δύο γιους. Οι δύο μητέρες, οι οποίες συνομιλούν, και ο πρόδρομος, ο οποίος συμμετέχει στην συνομιλία και σκυρτά, όπως λέει. Το τέταρτο πρόσωπο, ο Χριστός, ο οποίος εμπνέει τους πάντες και όλοι είναι δούλοι του, εκείνη τη στιγμή βρίσκεται ακίνητος, θα λέγαμε, σχηματισμένος μόλις μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, της υπεραγίας Θεοτόκου. Η Θεοτόκος λοιπόν, μετά τον ασπασμό της Ελισάβετ, εκφώνησε αυτό το λόγο. Όταν την ονομάζει μητέρα του Κυρίου της, όπως τη λέμε εμείς δηλαδή Θεοτόκο. Θεομήτωρ, μητέρα του Θεού, Θεοτόκος. Αυτή που τέκει, τίκτη μάλλον, τον Θεό. Και δεν είναι ένα ψεύτικο κοπλιμάν θα λέγαμε, αλλά είναι ένα πραγματικό γεγονός αυτό το οποίο συνέβη εκεί. Το να ονομάσει λοιπόν τη Θεοτόκο μητέρα του Κυρίου. Ένικεν λέει όλων αυτών η Ελισάβετ απόρρισε κατά κάποιο τρόπο πώς ήρθε αυτή σε συνάντησή της. Και βέβαια αυτό είναι ένας πειρασμός για την ταπείνωση της Θεοτόκου. Θα μπορούσε να πέσει η ίδια στον πειρασμό της περί αυτολογίας, διότι η Ελισάβετ γνωρίζει το μεγάλο μυστικό. Γιατί λοιπόν και αυτή να μην περί αυτολογήσει και την ώρα και να πει ναι, είδες πράγματι. Κι όμως τα λόγια της δίνουν βαθιά ταπείνωση. Αισθάνεται δούλη του Θεού που εκτελεί ένα καθήκον το οποίο πρέπει να το εκτελέσει και όχι κάτι σπουδαίο που θα μπορούσε να όποιος άλλος στη θέση της θα μπορούσε να περηφανευτεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό λοιπόν είναι ταπεινή η Θεοτόκος και Αγία Υπεραργία. Θα μπορούσε ενθουσιασμένη από τους επένους να αρχίσει μια γυναικεία απεραντολογία καυχήσεως απέναντι στην ξαδέρφη της. Αλλά η Παναγία δεν υμνεί τον εαυτό της, αλλά τι κάνει, υμνεί τον Θεό που της έδωσε τη δυνατότητα να γίνει αυτό που έγινε. Η Θεοτόκος υμνεί τον Θεό με την ψυχή και το πνεύμα, με τις ανώτερες ψυχικές δυνάμεις της και δεν περιαυτολογεί, αλλά τάπεινο φρονεί, όπως βλέπουμε, διότι μέσα σε αυτή τη μεγάλη δόξα και το μεγαλείο που της έδωσε ο Θεός, δεν ξεχνάει την ανθρώπινη καταγωγή της, την πεπτοκούσα φύση της και την ταπεινή καταγωγή της από την Βηθλέμ. Είναι μια κόρη φτωχή, η οποία μεγάλωσε μέσα στο ναό και τρέφεται εκεί. Όμως, αυτή η δοξολογία για τον Θεό σε καμιά περίπτωση δεν είναι φλιαρία και μας δείχνει γι' αυτό ένα παράδειγμα. Να μην φλιαρούμε σε επισκέψεις για τόσα πολλά πράγματα και περί αυτολογούμε. Μιλάει για το έλεος του Θεού, ότι την ελέησε ο Θεός και την έκανε άξια ο Θεός, όχι επειδή άξιζε η ίδια. Κατόπιν,
περιγράφει ότι ο Θεός έχει δυνατό χέρι, βραχίωνα λέει ισχυρό, ο οποίος αυτός βραχίωνας τι κάνει, ενισχύει τους ανθρώπους, κατεβάζει σατράπες και δυνάστες από τους θρόνους του το χέρι του Θεού, όπως γκρέμισε πολλούς βασιλείς στην αρχαιότητα και τώρα. Και τους πλούσιους τους έστειλε με άδεια χέρια, ενώ τους φτωχούς τους γέμισε αγαθά. Και τι μεγαλύτερο αγαθό για το Θεοτόκο, αυτό που έγινε. Γιατί δεν εννοεί μόνο τα υλικά αγαθά εδώ, αλλά έχει νουν η Θεοτόκο και εννοεί περισσότερο αυτά τα οποία και οι πατέρες μας λένε ότι είναι τα αγαθά τα μεγάλα, που είναι τα πνευματικά αγαθά, το μέγα και το μικρό έλεος. Τα αγαθά, τα μικρά, είναι τα υλικά αγαθά που μας δίνει ο Θεός. Συγκριτικά τον πιο, με το μέγα έλεος του να μας καλέσει στη βασιλεία του να γίνουμε πρίγκιπες της δόξης του Θεού. Η Παναγία μας λοιπόν αμείβεται για όλα αυτά και προφητεύει για τον εαυτό της. Με ταπείνωση πάντα. Λέει να από τώρα και στο εξής θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες των ανθρώπων. Είναι ή δεν είναι προφητεία, αφού και τώρα αυτή τη στιγμή τι κάνουμε, μακαρίζουμε εμείς τη Θεοτόκο. Και είναι χιλιάδες και εκατομμύρια οι εκκλησίες συκτισμένες στο όνομα της Παναγίας. Με τα διάφορα προσωνύμια και τοπονύμια. Επί 2000 χρόνια λοιπόν, ο μακαρισμός αυτός εξακολουθεί να ισχύει. Ποιος? Αυτός που λέει η Παναγία ότι θα με μακαρίζουν οι γενναίες, οι μέλουσες γενναίες όλων των ανθρώπων, όλες οι γενναίες λέει. Μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία θα μακαρίζεται το όνομα της Θεοτόκου και θα ανυμνείται υπό των αγγέλων και των ανθρώπων, των πιστών. Τα πυρνοφρονεί λοιπόν η Παναγία, δεν φλιαρεί, αλλά θεολογεί. Θεολογεί και ένεκα όλων αυτών της δίνει ο Θεός και την προφητική δύναμη του Λόγου για να ολοκληρωθεί η ευχαριστία της προς το Θεό. Αλλά ας δούμε τις δικές μας επισκέψεις, οι οποίες είναι τα κοινωνικά αυτά φαινόμενα που πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν και καλά είναι να υπάρχουν. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε σε μια επίσκεψη, μας δίνει η Παναγία μια γραμμή. Αυτή η επίσκεψη της Παναγίας μας δείχνει ότι οι επισκέψεις των γυναικών και των ανδρών δεν είναι άτοπες. Αλλά πόσος εγωισμός γυναικείος και ανδρικός συμβαίνει κατά τις επισκέψεις αυτές των ανθρώπων και ο άνδρας και η γυναίκα έχουν διαφορετικές μορφές εγωισμού. Μεγάλο εγωισμό έχουμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά εκδηλώνεται ανάλογα με τη φύση του κάθε φίλου, η γυναίκα επειδή είναι ασθενεστέρα κάπως του ανδρός, ο εγωισμός της εκδηλώνεται ψυχολογικά, μας το λέει και ο πατέρας Ιωήλ μες στο βιβλίο του, το οποίο είναι θαυμάσιο η ζωή του Χριστού, πώς εκδηλώνεται ως κοπλιμάν προς τους απόντες και τους παρόντες και φλιαρία. Ο ανδρικός εγωισμός από την άλλη μεριά εκδηλώνεται ως επιτοπλίστων, ως πείραγμα προς τους παρόντες και λεονταρισμός. Λεονταρισμός για τους απόντες βέβαια, γιατί δεν συμφέρει να αναφέρει ότι είναι τόσο σπουδαίος όταν δεν είναι τα πρόσωπα και οι μάρτυρες εκεί. Αλλά η γυναίκα στρέφεται στο λούσο, παρουσιάζει άψυχα στοιχεία του εαυτού της, δαχτυλίδια, βραχιόλια, σκουλαρίκια, φορέματα κλπ. Με καμάρι, με εγωισμό, διότι ο εγωισμός είναι το μεγάλος τεχνίτης και κρύβεται και η περιαυτολογία εκθεσίποτε γίνεται συχαμερή, αυτή που φαίνεται αμέσως δηλαδή. Η εγωιστική μανία του ανθρώπου καταφέρνει σε διάφορους τρόπους και οι γυναίκες συνήθως με τη φιλαρέσκεια επαινούν τους παρόντες για να επαινεθεί όμως υπ' αυτόν. Και τους λέει, καλά είναι αυτά που φοράτε, τα παιδιά σας, τα σχολεία σας, οι δουλειές σας, οι μισθοί σας, για να επενεθεί με τη σειρά της από τους άλλους και να ευχαριστηθεί. Και στις ονομαστικές εορτές, στις κηδείες, στους γάμους, σε όλες αυτές τις κοινωνικές εκδηλώσεις, βλέπουμε πόσο ψεύτικα οι άνθρωποι μεταξύ τους συναγελάζονται, μιλούν και συμπεριφέρονται κατά τρόπο φλίαρο και εγωιστικό.
Όμως θέλει να επενεθεί και ο δικός της άνδρας. Οι γυναίκες στις κηδείες κλαίνε κάπως υποκριτικότερα. Και κλαίνε επειδή θυμώνται τους δικούς τους νεκρούς και όχι ότι συμπάσχουν τόσο πολύ με τους παρόντες. Αυτά μιλάμε για τώρα για την κεντρική ψυχολογία, όχι για τους σωστούς συνειδητοποιημένους χριστιανούς, αλλά για όλο τον κόσμο, για την κοσμική ας πούμε άποψη. Αλλά και η εγωιστική μανία αυτή ξεσπάει σε φλιαρίες. Ο εγωισμός, τη φλιαρία των γυναικών φαίνεται από αυτά που παρατηρεί και σε πολλές από τις γυναίκες αυτές, όχι όλες, είπαν, υπάρχουν και σόφρον νέες γυναίκες, δεν τους βάζουμε όλους μέσα στο ίδιο τσουβάλι. Μικρός εγωισμός είναι το κουτσομπολιό. Η κατάκριση κατά των απόντων ανθρώπων ή των διασύμων που γίνεται από τις εκπομπές των τηλεοράσεων, των ραδιοφώνων κλπ. Είναι φαγητό προς κατανάλωση λοιπόν και έμπνευση για συζήτηση η ζωή του κάθε αστέρος και αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση των τραγουδιστών και των... αυτές οι συζητήσεις λοιπόν είναι άκερες και πολλές φορές αμαρτωλές. Δηλαδή, πάμε να διασκεδάσουμε και κάνουμε αμαρτίες. Αλλά και ο ανδρικός εγωισμός κατά τις επισκέψεις δεν πάει πίσω, δεν είναι μικρότερος. Συνήθως οι άντρες αρχίζουν κάποιους λιονταρισμούς. Ξέρεις τι έκανα εγώ στον πόλεμο, στο στρατό. Βέβαια τώρα δεν έχουμε πολέμους, αλλά στο κυνήγι. Γορθοκοπούν πολλές φορές με μανία το τραπέζι για να αποδείξουν αυτό που θέλουν να πούν και να επιβάλλουν στους άλλους, τους τίτλους, τις μίσθους και τα υπόλοιπα. Αλλά προβαίνουν και σε πειράγματα κατά των παρόντων μέσα στα διάφορα σαλόνια και στις διάφορες επισκέψεις. Σπάνε κέφι, όπως λέμε, με τα ελαττώματα του άλλου. Κάνουν πλάκα. Λιγώνουν, προσθέτουν πόνο στους παρόντες, οι οποίες μπορεί να έχουν σωματικές ή ψυχικές ελλείψεις. Βγάζουν δηλαδή τα κουσούρια τους στη φόρα. Και όχι μόνο αυτό, όταν βλέπουν ότι στεναχωριόνται οι άλλοι από αυτό, αυξάνει το κέφι τους και η χαρά τους. Τι είναι αυτό? Αυτά τα πειράγματα δεν είναι εωσπορικά? Και δεν είναι κακό όταν ένας άνθρωπος υποφέρει απέναντί σου από αυτά που του λες να χαίρεσαι? Πόσο πιο απάνθρωπη συμπεριφορά μπορεί να δείξει κανείς από αυτήν? Αρμόζει σε έναν χριστιανό λοιπόν αυτή η συμπεριφορά στις διάφορες συναντήσεις και επισκέψεις? Όχι βέβαια. Και γιατί περιαυτολογούμε πολλές φορές για το σώμα μας και για τους προγόνους μας, όπως κάνουν οι Κινέζοι και οι Ιάπωνες, οι οποίοι είναι αντικείμενο της συζήτησής τους, είναι οι πρόγονοί τους. Η προγονελατρεία αυτή. Και αν έχεις έναν καλό πρόγονο, μάλλον πρέπει να το κρύψεις για να μην φανεί διαφορά με την κακία τη δική σου, τη δική μας. Θέλουν λοιπόν επένους αντανακλαστικά από τις γενιές των προγόνων τους και λένε εγώ κατάγομαι τη γενιά του Κολοκοτρώνη, εγώ είμαι πρώτος ξάδερφος του παππούς μου, ήταν πρώτος ξάδερφος του Μπότσαρη και φαίνεται ότι αυτό πιάνει, διότι σε υπολογίζουν και αυτοί οι μικρόμυαλοι, άλλοι μικρόμυαλοι, έστω και αν πεις ότι η γιαγιά σου ήταν, είχε πάρει ένα γράμμα από τον Ναπολέοντα ή ξέρω εγώ ποιον άλλο. Γιατί λοιπόν σε αυτά συμβαίνει να εκτονώνουμε κατά αυτόν τον τρόπο και δεν δείχνουμε τον ψυχικό μας κόσμο εκείνη την ώρα? Η Παναγία ούτε κατέκρινε κανέναν, αλλά ούτε επένεψε τον εαυτό της, αλλά έδωσε ευχαριστία στο Θεό για αυτό που την αξιώνει να είναι. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Να είναι μας αξίως ο Θεός, να έχουμε ένα καλό σπίτι, καλά παιδιά και με τη δύναμη του Θεού προσπαθούμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Η Παναγία δεν φλιαρεί. Καλό θα ήταν και εμείς τις επισκέψεις που κάνουμε να μιλάμε για το Θεό, ο οποίος είναι η μόνη παρηγοριά. Και το βλέπουμε αυτό στις κηδείες, πως αν κανείς αρχίσει και θεολογήσει και ξέρει δύο πράγματα, πόση παρηγοριά σκορπάει στο περιβάλλον. Γιατί λοιπόν λιονταρίζουν οι άντρες στα καφενεία και στα σαλόνια? Δεν ακούνε αυτό που λέει ότι
Αγαπάει ο Θεός τους ταπεινούς ανθρώπους και όχι τους υπερήφανους. Πού είναι η Μουσουλίνη, ο Χίτλερ, ο Στάλιν και όλοι αυτοί οι δυνάστες των λαών? Πού βρίσκονται? Γιατί λοιπόν και εμείς πειράζουμε τους ανθρώπους? Διότι εάν πειράζουμε και εμείς τους ανθρώπους, τι είμαστε και εμείς? Πειρασμοί είμαστε. Δεν είναι χριστιανικό, δεν είναι και ανθρώπινο. Και για μη χριστιανούς θα λέγαμε ότι δεν επιτρέπεται να το κάνουν αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι ας πούμε ότι δεν πολυθρησκεύονται. Δεν είναι καλό να χαίρεται κανείς με τη λύπη του άλλου ή να του περιγράφει τα κουσούρια του και τα λατώματά του. Και είναι δυνατόν να χαίρεσαι εσύ την ώρα που άλλος λαστιμάει επειδή τον πειράζεις? Αυτή είναι η σοβαρή νόσος του εγωισμού και φαίνεται ανάγλυφα στις επισκέψεις με τη μορφή της περιαυτολογίας, του κομπλιμέντου, της φιλιαρίας, της ανούσιας συζήτησης, και το βλέπουμε κατά κόρο στη τηλεόραση αυτό, που στηρίζεται ακριβώς στο να κατακρίνουμε τους άλλους, να τους κριτικάρουμε δίθεν από ενδιαφέρον, να τους κατακρίνουμε, να τους θάβουμε για να δείχνουμε ότι είμαστε ψηλότεροι από αυτούς. Η τακτική μας δυστυχώς είναι να ισοπεδώνουμε τους άλλους για να φαίνεται το μικρό μας ανάστημα που είναι ανάστημα νάνου. Διότι τι είναι ο Θεός, ο άνθρωπος μπροστά στο Θεό? Ένα σκουλίκι μπροστά σε ένα βουνό. Κάποτε λέει ένας, ρώτησε κάποιον που πήγαινε στην εκκλησία, λέει, δεν μου λες που πας τώρα εσύ Κυριακή? Λέει, πάω στην εκκλησία. Λέει, μα εκεί είναι κακοί άνθρωποι, του λέει αυτός. Αυτός δεν απαντά. Όλοι είναι κακοί πλην από δύο. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο, ρωτάει ο περίεργος. Ένας εγώ και ένας εσείς, του λέει. Χαμογέλασε βέβαια. Διότι αυτό θέλει ο άνθρωπος να ακούσει, ότι είναι αυτός σημαντικός και οι άλλοι ασήμαντοι. Είδατε που λέμε οι παρόντες εξαιρούνται? Τι είναι αυτό οι παρόντες εξαιρούνται? Κατά βάση είναι ότι τα κακά όλα είναι για τους άλλους, όχι για μένα και για σένα που μιλάμε τώρα. Πόσο αστείοι είμαστε πολλές φορές, αγαπητοί φίλοι, όταν λέμε αυτά. Και ας περάσουμε τώρα στη γέννηση του προδρόμου, όπου ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας περιγράφει αυτή τη γέννηση ως εξής. Η δε Ελισάβετ επλήστη, όταν επλήστη ο χρόνος του τεκίν αυτή και γέννησε νιό. Η δε Ελισάβετ επλήστη ο χρόνος του τεκίν αυτή και γέννησε νιό. Και ήκουσαν οι περίοικοι και συγγενείς αυτής ότι εμεγάλινε ο Κύριος το έλεος αυτού μεταυτής και συνέχερον αυτή. Και συνέβη κατά την 8η μέρα να έρθουν πάλι συγγενείς και γείτονες και να κάνουν περιτομή στο παιδί. Και λογορίζαν να το ονομάσουν το όνομα του πατρός του, Ζαχαρία. Και αποκρίθηκε η μήτρα αυτού, όχι, αλλά κληθήσετε Ιωάννης. Δεν θα τον ονομάσουμε Ζαχαρία, θα τον ονομάσουμε Ιωάννη. Η Ελισάβετ είναι η μητέρα του προδρόμου, του Ιωάννου προδρόμου, όπως ξέρουμε. Αυτή η περιτομή γινόταν συνήθως από τους γονείς, από τον πατέρα του παιδιού, αλλά και με αυτή την περιτομή το νεογέννητο βρέφος εισήρχεται μέσα στον περιούσιο λαό του Θεού, στον οποίο εισήρθε πρώτος ο προπάτορ Αβραάμ, ο οποίος μπορεί να πούμε ότι είναι προπάτορας πολλών γενεών, όχι μόνο των Εβραίων, αλλά και οι Αγαρινοί προέρχονται από τον Πατριάρχη αυτό. Και εμείς οι Χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι, τον θεωρούμε μεγάλο πρόσωπο στη θρησκεία μας. Αλλά και οι Εβραίοι και οι Μουσουλμάνοι τον θεωρούν τον Αβραάμ. Δηλαδή ο Αβραάμ ακουμπάει σε όλους. Και γιατί το όνομα του βρέφους να μην είναι Ζαχαρίας αυτή τη φορά? Συνήθως έπαιρναν τα ονόματα των γονέων τους ή και άλλα συγγενικά ονόματα. Όμως
Ιωάννης δεν υπήρχε μέσα στην οικογένεια της Ελισάβετ. Θα ήθελαν λοιπόν να τον ονομάσουν Ζαχαρία, αλλά η Ελισάβετ είπε όχι, το όνομά του δεν είναι Ζαχαρίας. Κάθετα λοιπόν λέει όχι, το όνομά του είναι Ιωάννης. Και επειδή ο Ζαχαρίας, όπως ξέρουμε από άλλη περιγραφή, ήταν ακόμα βουβός, τον ρώτησαν εσύ τι όνομα θες να δώσεις το παιδί. Διότι είπαμε με την περιτομή έπαιρναν και το όνομα τότε. Και τι είπε ο Ζαχαρίας, επειδή δεν μπορούσε να μιλήσει, ζήτησε μια πλάκα και ένα κονδύλι και έγραψε Ιωάννης εστί το όνομα αυτού. Διότι αυτό ακριβώς το όνομα του είχε πει ο άγγελος και αυτό το όνομα συμμορφώθηκαν να του δώσουν επειδή το ήθελε ο ίδιος ο Θεός το όνομα αυτό. Και τότε όλοι οι παριστάμενοι θαύμασαν για την αυτή την ομοψυχία που υπήρχε στο Ζάκος να δώσουν το όνομα Ιωάννης στο παιδί τους. Και τότε μόλις έγραψε αυτό λέει πως ελήθηκε η γλώσσα του και ελάλη ευλογών των Θεών. Ευλογούσε το Θεό από τη στιγμή που λύθηκε η γλώσσα του, διότι εκείνη τη στιγμή πραγματικά αισθάνθηκε τη δύναμη του Θεού να τον επισκέπτεται και να του λύνεται η κοφό της και η γλώσσα του. Διότι λέει ότι όλοι αντελήθησαν και αισθάνθηκαν την παρουσία του Θεού και γέμισαν από ιερό δέος. Διότι ο Ζαχαρίας επλήστη πνεύματος Αγίου και προφήτες έλεγον. Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψε το και επίησε λύτρωση στο λαό αυτού. Δηλαδή πάει βαθύτερα τώρα το θέμα. Ίσως ο Ζαχαρίας να έχει καταλάβει ότι ο γιος του θα είναι ο πρόδρομος του Μεσσία. Διότι τι σημαίνει λύτρωση του λαού, δεν έγινε λύτρωση του λαού από τον Ιωάννη τον πρόδρομο, έγινε η λύτρωση από τον Χριστό. Αυτά είναι τα λόγια τα χάραξαν στην καρδιά τους, εκείνοι που παρευρίσκονταν. Χάριν ημών ευδόξησε να γεννηθεί στην οικογένεια του Δαβίδ, μας λέει ο αείμνηστος Παναγιώτης Τρεμπέλας, στην οικογένεια του Δαβίδ του Θούλου του ισχυρά και καταγόνη στο δύναμη που μας σώζει, δηλαδή ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Και συνεχίζει και ήγερε ο Θεός κέρας, δύναμη θα πει κέρας, όπως το κέρατο του ζώου έχει τη δύναμη αυτή επάνω του, έτσι λοιπόν και εδώ το κέρας είναι ύψωσε κέρας, θα πει έδωσε δύναμη ο Θεός. Ούτως επιτυγχάνομαι δι' αυτού τη σωτηρία από τους ορατούς και ορατούς εχθρούς μας και από την εξουσία και δύναμη όλων εκείνων που μας μισούν. Τι λέει, σωτηρία εξ εχθρών ημών και εκχειρός πάντων των μισούντων ημάς. Ποιήσε έλεος μετά των πατέρων ημών. Αλλά ανέστησε ο Θεός για να ελεήσει τους πατέρας μας και περιμένουν τη λύτρωση και τον ελευθερωτήτο από τον Άδη για να ενθυμηθεί να εκτελέσει την Αγία Διαθήκη του. Βλέπετε, ο Χριστός έχει προφητευτεί από πάρα πολλές προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Αφού μερικοί λένε ότι όλη η Παλαιά Διαθήκη είναι προφητεία του για τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό λέγεται και Ευαγγέλιον, έτσι. Καλή Αγγελία υπάρχει μέσα σπέρματι στην Παλαιά Διαθήκη. Το παιδί λοιπόν αυτό είναι ο σωτήρας του κόσμου. Και ίσως πολλές φορές και οι ίδιοι οι προφήτες να μην αντιλαμβάνονται το μήκος και το πλάτος της θεϊκής προφητείας, αλλά και αυτοί να συμμετέχουν μόνο σε ένα μικρό μέρος της προφητείας. Διότι η προφητεία είναι μελλοντική και ακόμα και οι προφήτες, οι οποίοι την λένε την προφητεία, δεν μπορούν να πιάσουν όλο το εύρος και το μήκος της σοφίας του Θεού για το σχέδιο του Θεού προς τους ανθρώπους. Και ενώ ο Θεός δίδει τους γονείς το τέκνο, το παιδί ως δώρο, στην ψυχή του δίνει εκείνο που θέλει εκείνος. Κληρονομούν τη σάρκα των γονέων τα παιδιά. Όμως η ψυχή δεν κληρονομείται, αλλά δίδεται εκ του Θεού. Γίνεται μια συνεργασία. Οι γονείς δηλαδή βάζουν το σώμα και ο Θεός την ψυχή. Συντελείται ένα θαύμα πάνω στο κάθε παιδί που γεννιέται. Εκ μέρους του Θεού, από τους γονείς και το Θεό. Συνεργάζονται. Στο σώμα
του βρέφους, το οποίο φαίνεται ότι είναι φτιαγμένο σαν από ροδοπέταλα, ανθυρά, έτσι σαν λουλούδι είναι το παιδί. Το αίμα είναι εκείνο το οποίο κοκκινίζει και μορφαίνει το μάγουλο, το δέρμα του βρέφους, και αισθάνονται οι γονείς με το βρέφος και με τη διαδοχή θα αποθανατήσουν το όνομά τους. Ο καθένας επενδύει λοιπόν στον νέο άνθρωπο με το δικό του τρόπο. Όμως η χαρά των γονέων συνεχίζεται όταν βλέπουν ότι το παιδί αυτό έχει χαρίσματα μεγάλα από το Θεό. Και θαυμάζουν μερικές φορές, όπως η Παναγία και ο Ιωσήφ θαύμασαν τον 12ετή Χριστό στο ναό. Δεν περίμεναν να τον δουν να διδάσκει τους γέροντες σοφούς μέσα στο ναό. Αισθάνθηκαν μεγάλη χαρά για το χάρισμα του παιδιού τους. Και δικαίως. Αλλά δεν το είχαν αυτοί οι ίδιοι νουθετήσει το παιδί. Δεν είχαν τη δύναμη να του μάθουν την Αγία Γραφή. Ήταν απλοί άνθρωποι. Και η Παναγία μας και ο Ιωσήφ. Μαραγκός ήταν. Από πού βρέθηκε λοιπόν το πνεύμα αυτό? Είναι φανερό ότι το σκέπαζε το παιδί το Άγιο Πνεύμα. Και είχε πάντοτε ο Χριστός το Άγιο Πνεύμα. Γιατί αυτό ήταν το διαχωριστικό σημείο με τον Ιωάννη. Του είπε ο Ιωάννης ότι κοίταξε να δεις. Όλοι οι άνθρωποι και οι προφήτες ιδίως έχουν λίγο από το Άγιο Πνεύμα. Έχουν επισκέψει το Άγιο Πνεύμα. Αυτός όμως που σου λέω ότι θα τον δεις και θα τον βαπτίσεις, έχει όλο το Άγιο Πνεύμα. Δεν το έχει όπως το έχουν με κάποιοι άνθρωποι. Εμείς οι άνθρωποι κατά καιρούς και λίγο και περισσότερο κλπ. Και το χάνουμε όταν αμαρτάνουμε και ξανάρχεται όταν το επικαλούμεθα κλπ. Και το παίρνουμε στη βάπτισή μας. Αλλά τα στιβαρά χέρια των γονέων, πόση χαρά δεν αισθάνονται στην αφή του μικρού παιδιού, του τρυφερού δέρματος, που είναι σαν γαλακτοθρεμένο το βλέμμα, το δέρμα αυτό, σαν γάλα άσπρο και μαλακό. Οι γονείς λοιπόν βρίσκονται σε ευτυχισμένη κατάσταση όταν επικοινωνούν με τα παιδιά τους και στα πρώτα ψαλίσματα του παιδιού τρελαίνονται από τη χαρά τους οι γονείς. Αλλά παρόλο που το παιδί δεν έχει τη δύναμη και τη σοφία την οποία έχουν τα παιδιά, εντούτοις τα αγαπούμε περισσότερο και αφοπλίζεται η δύναμη του μεγάλου μπροστά στην αδυναμία του μικρού παιδιού. Και όταν πλησιάζουν το παιδί, γίνονται και αυτοί παιδιά. Όσοι πλησιάζουν τα παιδιά, γινόμαστε και εμείς προς στιγμή, έστω παιδιά. Δηλαδή, ζητάμε και εμείς να ρουφήξουμε από αυτή την αγνότητα και την καθαρότητα του παιδιού, από την αμόλυντη, ας πούμε, σάρκα και ψυχή. Παρόλο που φέρει, όπως είπαμε και άλλες φορές, το προβατορικό αμάρτημα, αλλά οπωσδήποτε είναι λιγότερο αμαρτωλό το παιδί από τον ενήλικα. Έτσι, διότι εμείς είμαστε κάποτε και εμείς αγνοί όταν είμαστε παιδιά, αλλά σιγά σιγά αυτή η αγνότηση εκλείπει και πρέπει να ξαναπλένουμε την ψυχή μας και την ξαναπλένουμε, την ξαναπλένουμε, για να μπορείς να καθαριστεί, όπως λέει ο Δαβίδ, υπέρχειώνα λευκανθίσετε. Έκανε την ψυχή μου με τη συγχώρεση που μου έδωσες, αισθάνομαι μέσα την ψυχή μου καθαρή, σαν το χιόνι. Όσοι όμως είναι η δωρεά για τα παιδιά, των παιδιών του γονείς, το δώρο αυτό του Θεού, τόσο μεγάλη είναι και η ευθύνη του γονέως. Μεγάλη λοιπόν η ευθύνη των γονέων. Πολλοί γονείς και ιδίως στην επαρχία ή των κατωτέρων στρωμάτων της κοινωνίας αμελούν και τη διατροφή τους μερικές φορές, αλλά αμελούν κυρίως την πνευματική τους τροφή. Και αυτό είναι χειρότερο από όλα. Και βλέπουμε γονείς οι οποίοι, ενώ ξέρουν πού βόσκουν τα κατοικίδια τους ζώα, τα πρόβατα, αλλά δεν ξέρουν πού φοιτούν τα παιδιά, σε ποιο σχολείο πηγαίνουν. Δεν έχουν περάσει ποτέ απ' έξω και επισκέπτονται το σχολείο μόνο κατά τα αποτελέσματα ή όπου τους καλέσει ο δάσκαλος. Δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει να συμμετέχουν οι γονείς στην ανατροφή του παιδιού τους και να ενδιαφέρονται για την ηθική και θρησκευτική τους μόρφωση. Διότι έχουμε την υψηλή αποστολή να είμαστε συνδημιουργοί με τον Θεό, αμελούμε το σπουδαιότερο πράγμα που είναι η ψυχή του παιδιού. Στη γέννηση του σώματος και στη διάπλαση της ψυχής, εμείς πολλές φορές γινόμαστε διαστροφής της ψυχής του παιδιού, δυστυχώς. Και ενώ λαμβάνουμε, παίρνουμε τα παιδιά μας ειλικρίνεια, καθαρότητα, τι κάνουμε,
Αντιθέτως, με τη διαγωγή μας δίνουμε παραδείγματα κακά, δολιότητος και απάτης. Και λέμε, κοίταξε τι εξυπηρετούμε το παιδί μου, που έκλεψε το αλλού το μολύβι. Αυτές οι φοβερές απρέπειες των γονέων θα πληρωθούν και θα χτυπήσουν το κεφάλι σου αργότερα οι γονείς, αλλά θα είναι πολύ αργά. Όταν το παιδί ξεφύγει από την ηλικία που μπορούσαν να το συνετήσουν, να τους ακούσει, να τους πιστέψει, να τον υιοθετήσουν και να λάβει αυτές τις αρετές και τα χαρίσματα, να είναι τίμιος, να αγαπάει τον εαυτό του, τους γονείς και την κοινωνία και πρωτίστως τον Θεό. Οι παλιοί άνθρωποι στα χωριά της Υπήρου, μου έλεγε η συγχωρεμένη μητέρα μου, διότι καταργόταν από εκεί, αν και έμεναν οι γονείς της στους Παξούς και στην Κέρκυρα αργότερα, μου έλεγε ότι είχαν ένα συνήθειο, λέει, οι παλιές γριές στα εγγονάκια τους, τα μικρά που είναι 2 χρονών, 3 χρονών, να τους λένε να πηγαίνουν στην εικόνα όπου είχαν βάλει το ψωμί το πρωί που θέλανε τα παιδάκια να φάνε λίγο ψωμί και να το παίρνουν από εκεί. Πηγαίναν λοιπόν τα παιδιά εκεί στο εικονοστάσι, το είχαν ανοιχτό και μέσα είχαν αφήσει ένα κομματάκι ψωμί για το παιδί. Και το σηκώνανε και το έπαιρνε το παιδί και το έτρωγε. Και του γινόταν αυτό ένα βίωμα, μια πεποίθηση μέσα του, το φαΐ του το δίνει ο Θεός και πρέπει να ευχαριστεί το Θεό γι' αυτό. Πόσο μακριά απέχουμε εμείς με τις διαφημίσεις και με αυτόν τον τρόπο ζωής που κάνουμε σήμερα. Είναι μεγάλο χρέος των γονέων να έχουμε μεγάλο καθήκον να νουθετήσουμε το παιδί με όσα καλά πράγματα ξέρουμε. Δεν λέμε να πούμε παραπάνω, δεν είμαστε πανεπιστήμονες, μερικοί άνθρωποι είναι του δημοτικού. Έστω και αυτό, τα καλά παραδείγματα του δημοτικού, ένα ωραίο ποιηματάκι, κάτι για το Θεό, κάτι για τον άγγελό του, κάτι για τους ανθρώπους. Μου είχε πει ένα μικρό, τι προσευχή κάνεις εσύ, μου λέει, του είπα εγώ τι προσευχή κάνω, εγώ μου λέει κάνω πιο καλή από σένα. Γιατί? Γιατί εγώ λέω πρώτα να ευλογήσει ο Θεός τους άλλους και μετά εμένα. Και μου βάλει τα γυαλιά το μικρό παιδάκι αυτό, 5 χρονών, διότι του είχε δώσει η μητέρα του αυτή την ωραία συμβουλή. Πρώτα θα παρακαλάς για τους άλλους να τους έχει καλά ο Θεός και μετά θα λες και εμένα, Θεέ μου, μετά τους άλλους να μην έχεις και εμένα καλά. Κοιτάξτε πόσο όμορφα και συγκινητικό ήταν αυτό, αυτή η προσευχούλα του παιδιού, και το παιδί έχει δύναμη πίστεως μεγάλη. Αν ξέραμε τι δύναμη έχει η προσευχή των παιδιών, θα τα παρακαλούσαμε να παρακαλάνε το Θεό για μας. Αλλά και μερικές φορές, όταν τα παιδιά στρέφονται εναντίον των γονέων, να θυμηθούν οι γονείς, αν εξετέλεσαν σωστά την αποστολή τους, αν του έδωσαν τις κατάλληλες νοθεσίες, αν είχαν φυτέψει καλά το σπόρο μες στην ψυχή του παιδιού, διότι αν είχαν φυτέψει καλό σπόρο, δεν θα θέριζαν αγκάθια. Οι γονείς που κοιτάνε την πνευματική μόρφωση των παιδιών τους, αλλά δεν κοιτάνε την ηθική μόρφωση, κάνουν μεγάλο σφάλμα. Χρειάζεται το παιδί να περάσει από το κατηχητικό. Δεν θα χάσετε, ακούστε το αυτό εσείς οι νέοι γονείς. Το παιδί θα γίνει πιο σωστό και πιο σόφρον. Δεν θα γίνει καλόγερος όπως φοβόνται οι περισσότεροι. Αν είναι να γίνει καλόγερος, είναι ένα στις χιλίες, δεν ξέρω, ένα στις 10.000 που γίνεται. Αυτά είναι κανονισμένα από το Θεό. Δεν γινόμαστε όλοι καλόγεροι. Πρέπει να έχει κλείσει άνωθεν. Δεν θα το κάνεις εσύ και εγώ και ο άλλος καλόγερο το παιδί, ούτε ο δάσκαλος, ούτε ο καθηγητής, ο Θεός το κάνει. Αλλά εμείς οφείλουμε να του δίνουμε τις πρώτες καλές συμβουλές και να επιμένουμε όσο μπορούμε και όσο το δεντράκι ακόμα είναι μαλακό, να μην στραβώσει, αλλά να το υποστηρίξουμε με ένα ίσιο ξύλο να πάει προς τα πάνω. Και μετά θα βρει το δρόμο του μόνο το δεντράκι αυτό. Στην αρχή όμως θέλει υποστήριξη. Και μας έχει τόσα παραδείγματα δώσει ο Θεός από τη φύση, από τα ζώα, από τα φυτά, από τη γεωπονική επιστήμη, πώς ο γεωπόνος φροντίζει στην αρχή περισσότερο να προφυλάξει το φυτό από το βοριά και να του κάνει ένα φράχτη και να το δέσει πάνω σε ένα παλούκι ίσιο για να μπορέσει το δέντρο να πάρει αυτή την κλίση τη σωστή, να μην γίνει στραβό. Άμα στραβώσει το δέντρο, πώς το ισιώσει. Έχετε δει ποτέ κανένας να μπορεί να ισιώσει μια αλιά που πήγε στραβά? Δεν ισιώνει αν μεγαλώσει το δέντρο. Θέλει κόψιμο. Γυρίζει και κρεμάει προς τη γη. Ένας κορμός τόσος δεν μπορεί να τον ισιώσει πια. Ενώ ένα βλασταράκι που είναι πιο ψηλό μπορεί. Τότε λοιπόν που είναι βλασταράκι το παιδί, ας το κοιτάξουμε και ας το φροντίσουμε.
είμαστε συνδημιουργοί με τον Θεό στη νέα ζωή. Όταν ο Άγιος Ρωμανός μαρτυρούσε, μικρό παιδάκι, εμπνευσμένο από τους βίους των Αγίων, ομολογεί τον Χριστό. Το παιδάκι το χτύπησαν παρισταμένες και της μητέρας. Και το παιδί την ώρα που το έδαρναν οι δειμοί, δίψασε και ζήτησε να πιει νερό. Η μητέρα του, βλέποντας ότι η δίψα του ίσως γίνει αφορμή να χάσει το στεφάν του μαρτυρίου, αφού οπωσδήποτε θα σκοτώνουν τους μάρτυρες, τι κάνει, δεν του δίνει νερό. Το παιδί ξαναδέρνεται και την 18η Νοεμβρίου έχουμε τώρα τη γιορτή του μάρτυρος αυτού. Ας φροντίζουν οι γονείς, οι οποίοι έχουν τη μεγάλη ευθύνη να δώσουν στα παιδιά τους όχι μόνο σωματική και πνευματική τροφή, αλλά μαζί με αυτή την σωματική και πνευματική τροφή χρειάζεται και το ήθος, θρησκευτική μόρφωση, να γίνει καλός πολίτης, να γίνει καλός άνθρωπος. Είναι για την ευτυχία του ιδίου του παιδιού να είναι καλός άνθρωπος. Διότι ο κλέφτης και ο ψεύτης τις πρώτες μέρες χαίρονται, μετά πάνε στη φυλακή και ο συκοφάντης. Αυτή είναι η εξέλιξη των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν πάρει καλές. Και ξέρουμε την περίπτωση εκείνη που ο άλλος δάγκωσε το αυτί της μάνας του και ήταν έτοιμοι να τον εκτελέσουν. Αυτό δάγκωσε το αυτί της μάνας και είπε ότι αυτή φταίει για όλα. Διότι όταν έκλεψα τα πρώτα κάτι αυγά που είχα πάει στο σπίτι, λέει, δεν με έδιρε, αλλά δεν μου είπε τίποτα και μάλλον σε φάνηκε καλό. Λέει, μ' άφησε να κλέψω και έκλεψα και άρχισα να κλιμακώνομαι και να γίνομαι κλέφτης μέχρι που σκότωσα και άνθρωπο. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο Έλληνας, ο αγαπητός, όπως τον γράφει ο Απόστολος Παύλος, ότι μετά από αυτή τη γέννηση του Ζαχαρίας, γέννησε από Πνεύμα Άγιο και προφήτευσε ο ίδιος ο Ζαχαρίας για το έργο του Χριστού. Έγινε και αυτός προφήτης, τώρα μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης είναι, γιατί λέμε, στο όριο των δύο διαθήκων στέκεται και ακουμπάει με το ένα χέρι στην Παλαιά Διαθήκη και με το άλλο στην Καινή Διαθήκη, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Αλλά και ο Ζαχαρίας βλέπουμε εδώ ότι προφητεύει. Είναι προφήτης και ο Ζαχαρίας. Γιατί προφήτευσε τον Χριστό. Τι λέει, ας είναι ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ότι δια του Χριστού του που έρχεται, επεσκέψατο, θα επισκεφτεί τον λαόν του. Και επίησε λύτρωση στο λαό του. Δηλαδή θα απολυτρώσει το λαό του από τις αμαρτίες. Και με την Ανάσταση του Κυρίου θα υψώσει το κέρας, όπως λέγαμε προηγουμένως, της σωτηρίας, δύναμη δηλαδή, κράτος σωτηρίας. Σωτηρία σε όλους και εμάς. Θα μας χορηγήσει δηλαδή μεγίστη δύναμη, όπως το κέρας που έχει, το σώζει το ζώο, το κέρατο του, είναι όπλο του ζώου, δυνατό αυτό. Τους εχθρούς τους πολεμάει κερατίζοντάς τους, όπως ο τάβρος, τα ελάφια και όλοι αυτά τα ζώα που έχουν κέρατα. Και αυτό είναι το κέρας της σωτηρίας. Αλλά λέει και, συγγνώμη, τη λέξη ενίκο Δαβίλ, Δαβίδ. Και εσύ παιδίον προφήτης υψίστου κληθήσετε, και συνεχίζει την προφητεία του, διότι μιλάει τώρα και για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Και η λύτρωση σημαίνει τη σταύρωση του Χριστού και την Ανάσταση. Και η λέξη αυτή της προφητείας μας κάνει να σκεφτούμε και ότι ήξερε ότι θα κατάγεται από τον Δαβίδ ο Χριστός. Θα είναι σωτήρας του κόσμου, εν του οίκου Δαβίδ, του παιδός αυτού, καθώς ελάδισε διαστόματος Αγίων, των προφητών εννοεί, και των απαιώνων προφητών αυτού. Ήξερε ο Ζαχαρίας τις προφητείες για τον Ιησού Χριστό. Έμεινε βουβός όμως 40 μέρες, 40 μέρες, ίσως δεν θυμάμαι πόσο έμεινε βουβός, μέχρι
να τελειώσει η βουβαμάρα του Ζαχαρία, να αρχίσει μετά το στόμα του να μιλάει για προφητείες. Σαν να λέμε, έκανε εγκράτεια γλώσσης τόσο καιρό, του δώσε παράλυση της γλώσσης ο Θεός για ένα διάστημα, μετά που θα αρχίσει να μιλάει, με σοφία προφήτη. Του βγήκε σε καλό δηλαδή όλο αυτό και γι' αυτό δοξάζει και ο ίδιος τον Θεό, γιατί καταλαβαίνει και αισθάνεται ότι τον γεμίζει το πνεύμα του Θεού και μιλάει για τη διαθήκη την Άγια, τον όρκο του Αβραάμ. Και τι δεν λέει εδώ? Λέει ότι από τους Ισραηλίτες θα προέλθει ο Χριστός του κόσμου, ο Χριστός του Θεού που θα σώσει τον κόσμο, και ότι έκανε έλεος με τους πατέρες μας. Δηλαδή επίησε έλεος σημαίνει ότι έδωσε προφητείες και χάρη μεγάλη στο λαό του. Και δίχως φόβο και εχθρούς, πλέον θα λατρεύουμε τον Θεό κάθε μέρα, λέει ο Ζαχαρίας, όλες τις μέρες της ζωής μας. Να λοιπόν ο σκοπός αυτός της απολυτρώσεως, όπου αυτός είναι ο χριστιανικός βίος ουσιαστικά. Είπαμε, συνεργασία Θεού, ο Χριστός θες να μας σώσει, αλλά πρέπει εμείς κάτι να κάνουμε για να σωθούμε. Να κάνουμε έργα ανάλογα της σωτηρίας και να μην καυχόμεθα, διότι δεν πρέπει να σωθούμε από τα έργα. Παρόλο που πρέπει να κάνουμε τα έργα, αυτό έχει η Ορθοδοξία. Παρόλο που πρέπει να κάνει κανείς τα έργα, δεν παίρνεις βραβείο για τα έργα, αλλά για την πίστη σου, για την ταπεινότητά σου, για την αγάπη προς τους ανθρώπους και κυρίως την αγάπη προς τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που εύχομαι όλους να σας σκεπάζει και όλους να σας βοηθάει με το πανστενές θεϊκό του χέρι. Αργότερα θα δοξολογήσει τον πρόδρομο, αλλά δεν μας παίρνει η ώρα να επεκταθούμε και θα μείνουμε μέχρι εδώ, στην οδή της Θεοτόκου για σήμερα, και σε άλλη μας εκπομπή θα αναφέρουμε και για το έργο του Χριστού που μιλάει ο Ζαχαρίας σαν προφήτης πλέον, όπου μιλάει και για το γιο του και λέει ότι θα είναι κήρυκας μετανοίας και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία του δίνει το Άγιο Πνεύμα. Μέχρι τότε όμως, όπου θα ξαναεπιστρέψουμε στο θέμα αυτό, να είστε καλά αγαπητοί φίλοι, χαίρετε Κύριε.